Κανονικά οι φοιτητές. Κανονικά έτσι. Και όλα τα έξοδα τα άλλα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο Ανδρίτσο. Θα δούμε μαζί, Νίκο, θα μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία που έρχονται από τις Φιλιππίνες. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στον Έλληνα πρόξενο στις Φιλιππίνες, να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχετε εσείς. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε, καλημέρα σας. Ποια είναι η δική σας εικόνα? Δεν έχει αλλάξει κάτι στις μέρες, δυστυχώς. Ευτυχώς το κομμάτι ότι παραμένουμε στο θετικό, ότι δεν υπάρχει ένας ευνοούμενος τραυματισμένος. Στην εικόνα της καταστροφής στην περιοχή δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει σαφή στο θέμα των αγνοωμένων και των πιθανών θυμάτων. Οι εκτιμήσεις είναι, όπως ξέρετε, για 10.000, ώστε επιβεβαιωμένοι είναι μόνο 2.000. Και αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα στην περιοχή. Θα μεταφέρουμε χρηστική βοήθεια από τα μεγάλα και λειτουργούντα αεροδρόμια προς την περιοχή που είναι νησιωτική και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί. Και ούτε είναι ικανό να υποστηρίξει ακόμα και αν λειτουργούσε μεγάλα αντιοικά αεροσκάφη. Έλληνες υπάρχουν? Έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους? Έχετε κάποια εικόνα? Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κάποιοι Έλληνες. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχουμε μιλήσει μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. Το θετικό είναι ότι η περιοχή που χτυπήθηκε δεν είναι τουριστική. Οπότε δεν αναμένουμε να έχουμε πολλά θύματα όπως θα είχαμε αν είχε χτυπήσει τη Μανίλα ή όπως θα είχε χτυπήσει κάποια μεγάλα τουριστικά φέρετρα. Κύριε Τσαουσίδη, από τις δικές σας πληροφορίες γνωρίζουμε ότι ήδη αρκετές χώρες στέλνουν βοήθεια, στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια, αρκετές χώρες μάλιστα στέλνουν και χρηματική βοήθεια. Ήδη εδώ από την Ελλάδα έχουν φύγει κλιμάκια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, για παράδειγμα, οι οποίοι πηγαίνουν, έρχονται προς τα εκεί για να φέρουν βοήθεια. Εσείς πού εστιάζετε την προσοχή, δηλαδή τι είναι άμεσης ανάγκης? Μας λέγανε χθες για παράδειγμα ότι τα φάρμακα χρειάζονται. Το θέμα είναι η οργάνωση στην περιοχή. Η οργάνωση και η παροχή της βοήθειας στην περιοχή. Δηλαδή δεν είναι να έρθει μόνο απ' έξω η βοήθεια, αλλά και πώς θα προωθηθεί στις περιοχές που έχουν ανάγκη. Εκεί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό δεν μπορούμε να φτάσουμε ούτε εμείς ούτε από Ελλάδα όσοι ενδιαφέρονται. Κύριε Τσαουσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, για τη σύνδεση στην εκπομπή μας. Νίκο, να δούμε τώρα τα νεότερα στοιχεία. Τι πληροφορίες έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης? Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, είναι κυριολεκτικά απερίγραπτες. Μία λέξη νομίζω μπορεί να χαρακτηρίσει τη σημερινή ημέρα στις Φιλιππίνες. Απόγνωση. Τίποτα άλλο. Απόγνωση για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ακόμα και εκατομμύρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, καθώς οι πληγέντες σύμφωνα με τον ΟΗΕ ανέρχονται ακόμα και στα 11 εκατομμύρια. Στα καλά νέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι η εκτίμηση του Προέδρου της χώρας, του Μπενίνιο Ακουίνο, ο οποίος μιλώντας στο CNN κατέβασε την εκτίμηση περί 10.000 νεκρών και μίλησε ότι το πολύ 2.500 θα είναι οι νεκροί. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας συνταρακτικός αριθμός από μόνος του, ωστόσο περιορίστηκαν αυτά τα εφιαλτικά μεγέθη τα οποία είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπουμε και τις εικόνες έτσι όπως καταγράφονται από τα διεθνή πρακτορία. Νωρίτερα την ανταπόκριση του έστειλε από την πόλη Τακλομπάν ο ανταποκριτής του CNN. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε την εικόνα, καθώς είναι η εικόνα σήμερα το πρωί, από την, είναι ακριβώς το επόμενο βίντεο στη σειρά το οποίο θα δούμε, η ανταπόκριση του BBC, ναι, όπου θα δούμε τι κυριαρχεί αυτό το πρωινό. Άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα προσπαθούν να βρουν τροφή, προσπαθούν να βρουν νερό. Νερό, προσπαθούν για παράδειγμα, να βρουν... δεν υπάρχει νερό. Έτσι, πόσιμο νερό. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθούν να επανέλθουν σε μια καθημερινότητα, να το πει. Προσπαθούν να βρουν ένα στέγαστρο κάτω από το οποίο να καθίσουν, γιατί βρέχει. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Παιδιά στους δρόμους να εκλιπαρούν για βοήθεια. Γενικότερα, μια εικόνα απόγνωσης, ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής που ζουν αυτό το πρωινό πολλές περιοχές των Φιλιππινών. Ήταν πάντως ιδιαίτερα συγκλονιστικό, Νίκο, παρακολουθώντας και χθες εδώ στα νέα της τηλεόρασης του Sky το βίντεο με τις εκκλήσεις ανθρώπων στην κάμερα του BBC, επειδή δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, οι επικοινωνίες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Απίφθηναν λοιπόν η μεν έκκληση στην κάμερα του BBC για βοήθεια, ενώ το πιο τραγικό ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ενημερώσουν συγγενείς τους για ανθρώπους που έχασαν ή για ανθρώπους που κατάφεραν να επιζήσουν.
Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, Άννα, όπου επικρατεί μια πλήρης σύγχυση. Γενικότερα, εδώ δεν υπάρχουν υποδομές, όταν δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υποδομές εννοώ τις επικοινωνίες, αλλά και υποδομές όπως οι δρόμοι που θα εξασφαλίσουν την βοήθεια, τη διεθνή βοήθεια, προκειμένου να φτάσει στους πληγέντες. Όπως είπε και ο κύριος Πρόξενος νωρίτερα, οι διάδρομοι προσγείωσης είναι πολύ μικροί για να δεχθούν μεγάλα αεροσκάφη, για μια βοήθεια η οποία καταφθάνει συνεχώς, πλην όμως υπάρχει ζήτημα σχετικά με τη διανομή της, όπως επίσης και τα θέματα ασφαλείας. Μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο ένα ενδεικτικό, αν θέλετε, μια ενδεικτική εικόνα από ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Τακλομπάν. Ένα εμπορικό κέντρο που έγινε αντικείμενο λαιλασίας από απελπισμένους ανθρώπους που είτε ψάχνουν για τρόφιμα, είτε ψάχνουν για οτιδήποτε πολύτιμο, το οποίο στη συνέχεια θα μεταπολίσουν όπου μπορούν και όπως μπορούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια χούφτα ρύζι, λίγο νερό ή κάποια φάρμακα. Βλέπετε την εικόνα αυτή, οι άνθρωποι οι οποίοι αδειάζουν το εμπορικό κέντρο. Είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Υπάρχει έλλειψη προφανώς τροφής, δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Ενδεικτικό είναι το ότι προσπαθούν να βρουν νερό. Οτιδήποτε νερό ουσιαστικά μπήκε από το μικρό τσουνάμι το οποίο πλημμύρισε όλη την περιοχή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος για μετάδοση ασθένειας, όχι μόνο και από τους πολλούς νεκρούς που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά βεβαίως και από το νερό το οποίο δεν είναι πόσιμο. Αυτό που αναφέρεις είναι πολύ σημαντικό, καθώς είναι ίδιο ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Από τη μία έχει να κάνει όλο αυτό το ζήτημα γύρω από το πόσιμο νερό, τα φάρμακα, τα βασικά ουσιαστικά και τους βασικούς κανόνες υγιεινής για έναν άνθρωπο. Και από την άλλη πλευρά αυτή την γενικότερη αναταραχή με την οποία απειλείται η χώρα, καθώς υπάρχει αυτή η έλλειψη και οι άνθρωποι προσπαθούν με όποιον τρόπο να εξασφαλίσουν τα βασικά. Να σας πω μόνο ότι όπως μαθαίνουμε σήμερα το πρωί, 8 άνθρωποι καταπλακώθηκαν από ένα στέγαστρο σε μια αποθήκη ρυζιού, μια κρατική αποθήκη ρυζιού. Είχαν πάει εκεί προκειμένου να πάρουν ό,τι μπορούν. Mm-hmm. Αφαίρεσαν σακίδια ρυζιού, όμως λόγω των καιρικών συνθήκων κατέπεσε το στέγαστρο με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες από τις Φιλιππίνες, κυρίες και κύριοι.